Κοιτάξτε, τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ καθαρά και δεν χωράνε αμφισβήτηση. Οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι φτωχομεσαίοι αγροτοί αποτελούν τα μεγάλα θύματα της πανδημίας και βεβαίως τα θύματα της καπιταλιστικής κρίσης η οποία έρχεται και που ως καταλύτης επέδρασε η πανδημία του κορονοϊού. Γιατί ακριβώς η μεγάλη αγωνία και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων αλλά και συνολικά του αστικού πολιτικού συστήματος είναι πως μέσα από αυτή την νέα κρίση θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, θα θωρακιστούν τα συμφέροντά τους και τα κέρδη τους. Και από αυτή την άποψη βλέπουμε ήδη να αμφισβητούνται τα όποια ελάχιστα δικαιώματα εργατικά είχαν απομείνει από τα μνημόνια και τους αντεργατικούς μνημονιακούς νόμους. Η περιτροπή σε εργασία, η τηλεργασία, η αναστολή των συμβάσεων, οι απολύσεις οι οποίες είχαμε καταδεικνύουν ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι προσωρινά, ήρθαν για να μείνουν. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν και τον πυλώνα για την επόμενη μέρα σε ένα από τα διαγγέλματα που είχε κάνει προς το λαό. Από αυτή λοιπόν την άποψη πρέπει η απάντηση να είναι μία, ότι ο λαός δεν θα επιτρέψει για ακόμη μια φορά να αποτελέσει το μεγάλο θύμα της πανδημίας αλλά και της κρίσης η οποία έρχεται, να μην σηκώσει για ακόμη μια φορά τα βάρη για να μπορέσουν να σωθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά που λέτε, ωραία, χωρίς να παραγνωρίζει κανείς τις επιπτώσεις που υπάρχουν στους εργαζομένους, χωρίς επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς κέρδη, πού θα δουλέψουν ακριβώς οι εργαζόμενοι, θα τους προσλάβετε εσείς? Κοιτάξτε, βεβαίως είναι φανερό ότι στο σημερινό σύστημα έχει αναδείξει τα όρια του. Και το λέμε αυτό γιατί κάθε φορά με την ίδια αιτιολογία θυσιάζουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι, βγαίνουν κάθε φορά χαμένοι και από την άλλη μεριά επιδοτούνται, στηρίζονται με τα χρήματα των ίδιων των εργαζόμενων και του λαού οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και από αυτή την άποψη έχει αναδειχθεί τα ιστορικά όρια του συστήματος, το οποίο εν μέσω πανδημίας έδειξε τη σύψη του την οποία έχει. Μάλιστα. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι ένας άλλος δρόμος πρέπει να ανοίξει αυτή τη στιγμή και ότι το σύνθημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αποκτά στις σημερινές συνθήκες μια πολύ μεγάλη επικαιρότητα, ιδιαίτερα Μάλιστα. μπροστά στον εορτασμό Κύριε Καραθανασόπουλε, Πρωτομαγιάς. Πάμε να λέω το εξής, γιατί πήγα μια σειρά ζητήματα. Καταρχάς για το θέμα με το voucher, το μεγάλο σκάνδαλο στο οποίο έχει ευθύνη και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι ακριβώς ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει την κατάρτιση στους διάφορους επιχειρηματίες της παιδείας και της κατάρτισης. Και αυτή τη μόνο σκοπό το οποίο έχουν είναι το κέρδος τους και τίποτε άλλο. Από εκεί ξεκινάει η πηγή όλων των κακών σε σχέση με τα ζητήματα, αν υπάρχουν σχέσεις ιδιαίτερης συγγένειας ανάμεσα στους εργοδότες των ΙΕΚ, των διαφόρων ΙΕΚ, με πολιτικά πρόσωπα. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, προσπαθούν έντεχνα και η κυβέρνηση αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση να συγκαλύψουν τα εξής γεγονότα. Πρώτον, ότι κάτω από τον όρο ατομική ευθύνη προσπαθούν να συγκαλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις οι οποίες υπήρχαν στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο λειτουργούσε στα όρια του. Και μάλιστα η πανδημία συνολικά ανέδειξε ότι τα δημόσια συστήματα υγείας και στις ανεπτυγμένες οικονομίες βρίσκονται υποκατάρρευση με τις εκατόμβες των νεκρών. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της λογικής ότι η υγεία αποτελεί κόστος, άρα πρέπει να σταματήσουμε Μάλιστα. και να μειώσουμε τη χρηματοδότηση. Και τρίτο, ναι. και τρίτο, επιτρέψτε μου, κάνουν έναν ανταγωνισμό, έναν αγώνα δρόμου για το ποιος η κυβέρνηση ή η αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι πιο γαλαντόμος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και από αυτή την άποψη καλούν το λαό να σκύψει το κεφάλι και να αποδεχθεί ότι η σωτηρία των επιχειρηματικών ομίλων πρέπει να γίνει κάτω από το σφαγιασμό των δικαιωμάτων του και επί της ουσίας ο λογαριασμός όλων αυτών των πακέτων στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων Μάλιστα. θα κληθεί Μάλιστα. να τον πληρώσει πάλι ο ίδιος μέσα από την τεράστια αύξηση του κρατικού Μάλιστα. χρέους. Δεν έχουμε μπροστά, χρόνο, λοιπόν, κύριε... μπροστά λοιπόν σε αυτό πρέπει ο λαός να βγει μπροστά, να αποκτήσει Μάλιστα. εμπιστοσύνη στη δύναμή του και να Μάλιστα. πάρει την υπόθεση στα χέρια του, διεκδικώντας την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών.